Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας αύξησαν χωρίς προηγούμενο το ήδη υψηλό επίπεδο προστασίας του Πούτιν, ο οποίος κατόπιν σύστασης των υπηρεσιών ασφαλείας άρχισε να φορά αλεξίσφαιρο γυλαίκο στη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων σε εξωτερικούς χώρους. Αυτό δήλωσαν δύο Ρώσοι αξιωματούχοι στην εφημερίδα The Moscow Times και το επιβεβαίωσε η πηγή προσκυμένη στο Κρεμλίνο. Το Κρεμλίνο, που βρίσκεται ήδη σε αυξημένο συναγερμό ασφαλείας λόγω της εισβολής του στην Ουκρανία, έχει θορυβηθεί από τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον υψηλόβαθμων πολιτικών στην Ευρώπη και την Ασία και έχει ενισχύσει την ασφάλεια του Πούτιν ως απάντηση. Μεταξύ των παραγόντων κινδύνου για το Κρεμλίνο είναι το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τον Πούτιν, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, καθώς και ο κίνδυνος επιθέσεων με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι δολιοφθορές και οι επιθέσεις από ριζοσπαστικούς ισλαμιστές, δήλωσε ένας εκ των δύο αξιωματούχων. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλό συναγερμό μετά τη δολοφονία του Ιάπωνα Πρωθυπουργού Άμπε το 22 και την απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου Πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο τον περασμένο μήνα. Το Κρεμλίνο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια του Πούτιν. Προστατεύεται από ένα ολόκληρο στρατό ορατών και αόρατων φρουρών, δήλωσε στους Moscow Times Ρώσος αξιωματούχος που παρακολούθησε την παρέλαση της ημέρας της νίκης στις 9 Μαΐου. Φέτος, στις 9 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της παρέλασης, ο αρχηγός φορούσε σίγουρα ένα κρυφό γυλαίκο Αλεξής Φερής Θωράκησης. «Και αυτή η προφύλαξη πιστεύω ότι είναι η σωστή», δήλωσε Ρώσος αξιωματούχος που ήταν παρόν στην Κόκκινη Πλατεία κατά τη διάρκεια της παρέλασης. «Ο Θεός προστατεύει τους προσεκτικούς», δήλωσε ο δεύτερος αξιωματούχος. Η Τζέιν Μίλερ, μια Βρετανίδα σύμβουλος σε θέματα ασφαλείας, κατόπιν αιτήματος των The Moscow Times, εξέτασε βίντεο από την ομιλία του Πούτιν στην παρέλαση της 9ης Μαΐου 24 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Ρώσος πρόεδρος φορούσε όντως αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Σύμφωνα με την εμπειρογνώμονα, η συμπεριφορά του Ρώσου Προέδρου υποδηλώνει ότι φοράει κάτι κάτω από το παλτό του που τον κάνει να αισθάνεται άβολα όταν περπατάει. Σε αρκετές περιπτώσεις ανασηκώνει και διορθώνει τους ώμους του, υποδηλώνοντας δυσφορία από τον τρόπο με τον οποίο το αλεξίσφαιρο γυλαίκο κάθεται στους ώμους του και όταν φοριέται για μεγάλο χρονικό διάστημα, το βάρος του μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και δυσφορία. Ο Πούτιν φαίνεται να κρατάει το παλτό του ψηλά και να ελέγχει αν είναι κουμπωμένο, σαν να προσπαθεί να βεβαιωθεί ότι κανείς δεν μπορεί να δει τι κρύβει κάτω από το παλτό. Κατά την επαγγελματική μου άποψη, ο Πούτιν φοράει κάποια μορφή βαλιστική άμυνα, ενώ παρευρίσκεται στην παρέλαση, κατέληξε η Μίλερ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.